Γεια σας. Ορφέας Web TV και Πολιτικά Ευθράπελα είμαστε εδώ, κοντά σας. Κοντά σας για να μιλήσουμε σήμερα για μια μεγάλη πατρίδα. Για μια πατρίδα που χάθηκε χρόνια πριν. Ήταν η πόλη και η Σμύρνη. Σε αυτούς τους χώρους που έχουν μεγαλουργήσει πολλοί άνθρωποι και έχουν μεγαλουργήσει πολλές τέχνες. Μία από αυτές τις τέχνες ήταν η ταπειτουργία. Έχουμε σήμερα κοντά μας τη Μιλιόρη Ελένη, υποψήφια με την Ελλήνων Συνέλευση, και θα μιλήσουμε μαζί της για την ταπειτουργία στο τότε και στο σήμερα. Κύριε Μιλιόρη, χαίρετε. Γεια σας, κύριε Καλαβούμα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και το ερώτημα, κυρία Μιλιόρη, είναι το εξής. Μπορείτε να μας κάνετε μια περιγραφή της Ελλάδας του τότε και της Σμύρνης του τότε και την ταπειτουργία που υπήρχε εκείνη την εποχή στα δύο μέρη, στην Σμύρνη και στην Ελλάδα αντίστοιχα, εννοώ στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Σίγουρα, κύριε Καραδήμα, η ταπειτουργία ήταν μια τέχνη η οποία μαζί με αρκετές άλλες, η οποία απασχολούσε πάρα πολύ αρκετό κόσμο, μαζί με τον τομέα των τροφίμων φυσικά, και ξεχώρισε και στη Σμύρνη από το ταλέντο, το μεράκι, την τεχνογνωσία και την παράδοση από γενιά σε γενιά. Αυτή η παράδοση ερχόμενη από τη μια μεριά του Αιγαίου στην άλλη ή υπό τις συνθήκες που ήρθαν οι Σμυρνοί, την μετέφεραν και αυτό το στοιχείο μαζί τους, την εργατικότητά τους, την τεχνογνωσία τους, την καλεσθησία τους. Και μάλιστα ήταν και προτροπή από το πρωτόκολλο της Γενέβης, δόθηκε η οδηγία όχι μόνο η αποκατάσταση σε κύματα και σε σπίτια, αλλά και η επαγγελματική αποκατάσταση των μεταναστών, οι οποίοι βρήκανε σαν πανάκια, βρήκαν σαν πανάκια την ενασχόληση με την ταπειτουργία. Σχεδόν κάθε σπίτι είχε έναν αργαλιό. Δεν ήταν πέρα από τις βιομηχανίες. Η περιγραφή που μας κάνατε, κυρία Μιλιόρη, είναι για τη Σμύρνη ή όταν ήρθανε στην Ελλάδα? Γιατί πρωτίστως αυτή τη στιγμή με νοιάζει εκεί που ήταν η ρίζα, εκεί που ξεκίνησε η ταπειτουργία. Ήταν το ίδιο, ήταν αυτό που κουβάλησαν, το ίδιο πράγμα που κουβάλησαν, αυτό που είχαν σαν μνήμη, σαν γνώση, σαν παράδοση, το μετέφεραν και το συνέχισαν και στον ελλαδικό χώρο. Δεν ήσαν τυχαίοι. Μιλάτε για την καταστροφή της Σμύρνης και για τον διωγμό των ανθρώπων που έγινε από εκεί και ήρθαν στην Ελλάδα. Εργατικοί, φιλοπρόδοι. Και μετέφεραν όλη την κουλτούρα τους από τη μια μεριά του Αιγαίου στην άλλη. Και μάλιστα ήταν πληθυσμιακά, γέμισαν και πόλεις. Σχεδόν μέσα σε 18 μήνες υπερδιπλασιάστηκαν τα αστικά κέντρα στα οποία μεταφέρθηκαν. Έχουμε μια αύξηση του και μια αύξηση πληθυσμιακή. Δηλαδή, πλάι στο εργασιακό, έχουμε και την ανάπτυξη πόλεων. Συνοικίες όπως η Νέα Ιωνία, ο Περισσός, γιατί εκεί ήταν ρέματα νερού τα οποία εξυπηρετούσαν τα βαφεία, την πλήση των υμάτων, τα βαφεία. Ήταν κοντά στο υδάτινο στοιχείο. Ουσιαστικά μας λέτε ότι η ταπειτουργία στην Ελλάδα ήρθε όταν με την καταστροφή της Σμύρνης, όταν ήρθαν οι άνθρωποι από εκεί που γνώριζαν, που είχαν την τεχνογνωσία και τη μετέφεραν και εδώ. Γιατί πριν, εμείς νομίζω, σαν ελλαδικός χώρος, δεν είχαμε μεγάλη παραγωγή. Σε εμάς ξεκίνησε το 1919. Ήταν κάποιοι φιλόδοξοι βιοτέχνες και μάλιστα είχε ξεκίνησει από κάποιον κύριο Κυρκίνη στην περιοχή εκεί πάλι που ήταν κοντά τα νερά. Και ήρθε το ένα και κούμπωσε με το άλλο. Μάλιστα λένε ότι εκείνος ο πρώτος, ο Νικόλος Κυρκίνης, είχε φιλοδοξία να κάνει την περιοχή ένα νέο Μάντσεστερ της Ελλάδας. Είχαν φιλόδοξα προγράμματα και σχέδια τα οποία με τον ερχομό τους οι Έλληνες από τη Σμύρνη κούμπωσε για ακόμα καλύτερα η κατάσταση. Βοήθησε σε όλο αυτό το κομμάτι και ο πλούτος που είχαν μαζί τους οι άνθρωποι που ήρθαν από τη Σμύρνη πέρα από την τεχνογνωσία? Ο πλούτος τους ήταν ανταλλάξιμα, εκεί δεν μπορούμε να πούμε ότι ήρθαν με πλούτη, γιατί ήρθαν υπό συνθήκες διωγμού, δεν ήταν νορμάλικα η κατάσταση οι οποίοι αποφασίσαν και ήρθαν εκδιωγμένοι, επομένως ό,τι προλάβανε να πάρουνε. Μετά που γίνανε κάποιες η μεταγκατάσταση, ό,τι τους επέτρεψαν με βάση νομοθεσιών και με διεθνών συνθήκων να κουβαλήσουν.
Παρότι φτιάχτηκαν πολλές επιτροπές να τους υποστηρίξουν, σκεφτείτε ότι ήρθαν σε ένα δυσανάλογο περιβάλλον με το τι άφησαν και το τι βρήκαν. Άρα για δεύτερη φορά οι ίδιοι άνθρωποι ξεκινήσαν να δημιουργήσουν από το μηδέν. Ακριβώς, ξεκινήσαν από το μηδέν και σε ένα καθόλου ευνοϊκό περιβάλλον. Σκεφτείτε ότι οι συνθήκες εργασίας με τις μηχανές είχαν προβλήματα ακοής γιατί από το θόρυβο των μηχανών. Είχαν προβλήματα όρεσης για τον ελλειπή φωτισμό, η υγρασία, το νερό και σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή έκαναν θράψεις σε αρρώσεις όπως ο εξανθηματικός τύφος, λοιμώδης πυρετή ή φυματίωση και ήταν πάρα πολύ άσχημο και μάλιστα εργαζόμενοι 10 ώρα τουλάχιστον. Είχαν συνεχή ροή τα εργοστάσια και ανταλλάσσανε βάρδιες. 10 ώρες εργασία, κύριε Καραδήμα. Φαίνεται πως τα προβλήματα δεν σταματήσανε ούτε όταν ήρθαν στον ελλαδικό χώρο, παρότι ξεκινήσανε και, όπως είπατε και εσείς, βοηθηθήκανε μέσω των προγραμμάτων αυτών των ευρωπαϊκών που θέσατε πριν. Κοιτάξτε, κατ' ουσίαν τα χρήματα ήταν ελληνικά, κύριε. Μπορεί να μας τα προσφέρουν ότι ήταν βοήθεια, ναι μεν, εδώ τους ήταν οι άνθρωποι άρχοντες που είχαν τα πάντα και από τη μια μέρα στην άλλη χάσαν τα πάντα και ήταν υποδιωγμό και υποκαθεστώς ανασφάλειας. Εκδιώχτηκαν, ήρθαν, τους δέχτηκε στο ελληνικό έδαφος, όπως άλλωστε ελληνικό στοιχείο ήταν, γιατί άλλωστε. Κύριε Μιλιώρη, όταν λέμε τα πιτουργία, τι ακριβώς εννοούμε, ποια είναι τα παράγωγά της? Βασικά ήταν χαλιά τα πιτουργία, χαλιά και μάλιστα είχαν εξαγωγή όταν ήρθε και εγκαταστάθηκε και αναπτύχθηκε στον ελλαδικό χώρο, είχαν εξαγωγή σε πόλεις της Μεσογείου, Ρουμανία, Ιταλία, Ιουγκοσλαβία και μέχρι φτάσανε με επιτυχία σε εξαγωγές ακόμα και Αγγλία και Αμερική. Είχαν επιτυχία στις εξαγωγές. Είχαμε όντως προγράμματα, προϊόντα να εξαγάγουμε σε άλλες χώρες. Και επιτυχίες, σκεφτείτε ότι φτάσαν το 1939 να έχουν ένα κέρδος 4.100.000 χρυσές λίρες, ο κλάδος της κλωστεφαντουργίας κέρδος, το 1939. Κύριε Μιλιώρη, θέλω στο δεύτερο κομμάτι αυτής της εκπομπής να μας μιλήσετε. Ερχόμενοι οι άνθρωποι από εκεί, από τη Σμύρνη, φέραν έναν άπειρο πλούτο, τουλάχιστον γνωσιακό πλούτο, τον οποίο τον ξεκίνησαν και τον δουλεύαν και εδώ στον ελλαδικό χώρο. Θέλω να μου πείτε ποιοι είναι οι λόγοι που από τότε, ενώ άρχισε κάποια στιγμή και άρχιζε πολύ, άρχισε να φθήνει αυτό το πράγμα. Όλα αυτά στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε μαζί για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό πράγμα. Αυτό το τόσο σημαντικό που λέγεται τα πιτουργία. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνα ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θεή δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Πολιτικά Ευθράπελα και Ορφέας Web TV εδώ, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής με θέμα την ταπιτουργία και καλεσμένη μας την κυρία Μιλιώρη Ελένη. Μιλήσαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής για τη Σμύρνη που άνθιζε. Μιλήσαμε για τους Έλληνες που ήρθαν υποδιωγμών από εκεί και άρχισε να ανθίζει η ταπιτουργία στην Ελλάδα. Κύριε Μιλιώρη, το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής.
ποιοι είναι οι βασικοί παράγοντες, ποιοι είναι οι λόγοι που ενώ άνθιζε η ταπειτουργία, ξαφνικά άρχισε να φθήνει και να καταλήξουμε στη σημερινή κατάσταση σε αυτό το χώρο. Μπήκε ένας από το 1995 ειδικά, βάλανε κάποιον νόμο ο οποίος ενώ πρώτα προστάτευε τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, μπήκε ένας νόμος το 1995 ο οποίος μπορούσε να γίνει άνετα εισαγωγή φασμάτων, ήταν ένα είδος προστατευτισμού αυτός ο νόμος. Παρ' όλα αυτά, όταν στήθηκαν τα μαζί με την οικοτεχνία, άρχισαν να στείλονται και τα πρώτα εργοστάσια στην περιοχή. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά, όπως ήταν η ελληνική αιριουργία, Μουταλάσκι με σήμα τον Ταύρο. Είχαν εκβιομηχανοποιηθεί, ας πούμε, η παραγωγή με μηχανές και με υπαραγωγή. Πράγμα που έκανε, μειώθηκαν οι ζήτηση στα εργατικά χέρια. Το ένα ήταν αυτό, ότι όταν εκβιομηχανοποιήθηκε η παραγωγή, απολύθηκαν εργατικά χέρια. Πέρα από αυτό όμως δεν υπήρχε προστασία και μέριμνα από το κράτος σε κανόνες ανταγωνισμού και οι ιδέες και όλα τα εργοστάσια, επιτροπές με επιτροπές, δημιουργούσαν επιτροπές, φτιάξαν επιτροπές. Άσχημο πράγμα ήταν ο δανεισμός, ο τρόπος που οι ίδιοι βιοτέχνες, όταν η βιοτεχνία πέρασε σε χέρια κάποιων παραγόντων, πήραν δάνεια και κοιτάξανε όχι την παραγωγή και την πρόοδο, κοιτάξανε και έγινε μεγάλη κατασπατάληση χρήματος. Όχι από όλους τους επιχειρηματίες, υπήρχαν και επιχειρηματίες, όπως σας είπα, με μεράκι που κάνουν κατάθεση ψυχής και που δώσανε και τις περιουσίες τους. Μπήκε μετά στον χώρο και στον κλάδο ο συνδικαλισμός. Ο συνδικαλισμός με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κοιτάξαν τις πελατειακές σχέσεις. Άρα το πρώτο μεγάλο αγκάθι σε όλο αυτό είναι ο συνδικαλισμός. Και όμως ναι, πρέπει να το παραδεχτούμε, γιατί και με τις απεργίες που δεν μπορούσαν να παραδοθούν οι παραγωγές. Όντως πραγματικά, και μάλιστα υπήρχε και ένας νόμος του ΠΑΣΟΚ που τους έδινε το δικαίωμα να μπουν οι συνδικαλιστές μέσα στα διοικητικά συμβούλια και κοιτάξανε τις πελατειακές σχέσεις, κοιτάξανε την αυτοπροβολή τους. Όταν λέτε πελατειακές σχέσεις, κυρία Μιλιώρη, σε μια τέτοια διαδικασία, σε ένα εργοστάσιο, σε μια παραγωγική μονάδα, τι ακριβώς εννοείτε? Ότι τα χρήματα που ό,τι επιδοτούσε, γιατί αργότερα μπήκαμε και στην Ευρώπη και είχαμε και κάποιες επιδοτήσεις, κάποια χρήματα τα οποία δεν τα έριξαν στην παραγωγή, παρά κοιτάξαν να κάνουν σπατάλες, δεν έγινε αλόγιστη χρήση. Και μάλιστα είχαν φτάσει σε σημείο και από την περίοδο της Χούντας υπήρχαν παράπονα ότι δοθήκαν δάνεια σε άτομα αφαιρέγγια από τον καιρό της Χούντας και συνέχισε και με την περίοδο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που συζητάγανε ότι κανονικά πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος ποιος παίρνει δάνειο και ποιος θα έπρεπε πραγματικά να πάρει δάνειο. Δηλαδή, θεωρείτε λοιπόν ότι οι δύο λόγοι που άρχισε να φθήνει αυτή η άνθηση της ταπειτουργίας είναι από τη μία οι τράπεζες και από την άλλη, οι άνθρωποι που μπήκαν μέσα ως δούριος ύπος. Δώσανε το πράσινο φως και μπήκανε άτομα ακατάλληλα για να κυνηγήσουν και να κοιτάξουν την πρόοδο πραγματικά. Εννοώ ότι δεν το θεωρώ για όλους, αλλά κάποιοι εξ αυτών όντως ήταν ακατάλληλοι να τους εμπιστευτούν. Μπήκανε πολλά δάνεια και μάλιστα ήθελαν να βάλουν ένα νόμο που μέχρι το 30%. Κύριε Μιλιώρη, θεωρείτε πως το κράτος, γενικά η μέρημνα, η κρατική μέρημνα για όλο αυτό ήταν καλή? Ειδικά τα 20-30 τελευταία χρόνια, επειδή βίωσα πάρα πολλά χρόνια στην Βόρεια Ελλάδα και δει στην Θεσσαλονίκη, έχω μάθει ότι πάρα πολλές βιοτεχνίες, προφανώς και τα ταπειτουργία ή δεν ξέρω τι άλλο, έχουν μεταναστεύσει σε γειτονικά κράτη λόγω φορολογίας. Αυτό επηρέασε καθόλου τη... Εννοείται, γιατί για να αναγκαστεί να πάρει δάνεια, πάνε πει ότι δεν έβγαινε. Υπήρχε εκείνη η φορολογική λέλαπα που περιορίζει
και που δεν αφήνει την ανάπτυξη όπως θα έπρεπε να κυλήσει. Όταν μπαίνει μια φορολογία δυσβάσταχτη και που ο κόσμος αρχίζει να μπαίνει σε μια στάση ύφεσης και εξαναγκάζεται να μην έχει μια συνεχή ροή, κανονική ροή, πώς φτάσανε από το σημείο που απέναντι είχαν, οι ίδιοι άνθρωποι ήσανε και είχαν πρόοδο και πιάνανε το χρήμα και το χρήμα όντως από εδώ και τώρα. Μα η φορολογία ήταν η τροχοπέδη και το πρώτο, ο πρώτος στενός κλειός. Μια φορολογία βαριά και μη αντιμετωπίσιμη, όντως έχει, πάντοτε θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν τρεις λόγους, τρεις αιτίες, τρεις παράγοντες που σφίγγουν τον κλειό γύρω από την ταπεινουργία. Ο ένας είναι οι τράπεζες, ο δεύτερος είναι η φορολογία και ο τρίτος είναι οι συνδικαλιστές. Θεωρείτε, κυρία Μιλιώρη, ότι σήμερα υπάρχει τρόπος να ξεφύγουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι από όλα αυτά και εκείνοι που χάσανε να επανέλθουν σε αυτή την δημιουργία που είχαν και έτσι να ξαναανθίσει από αρχής η ταπεινουργία? Μπορεί να γίνει, είμαι σίγουρη ότι μπορεί να γίνει αυτό, γιατί υπάρχουν όλοι οι παράγοντες, όλοι, και ο παράγοντας άνθρωπος, ο τεχνίτης, και όλο το όλο κλίμα. Εκείνος που πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες, πίσω από αυτές τους νόμους και τις νομοθεσίες που στενεύουν τα περιθώρια, πίσω από τη δράση της τράπεζας, που η τράπεζα είναι ιεραρχικά και ακόμα πάνω από τη Βουλή, η οικονομία, το οικονομικό, η οικονομική πολιτική, η νομισματική πολιτική καθορίζεται από τις τράπεζες, οι οποίες έχουν, τις τράπεζες δεν τις ελέγχει κανείς, έχουν από το καταστατικό τους ένα εν λευκό, παίρνουν αποφάσεις, τις μεταβιβάζουν με νομοθεσία στη Βουλή, επομένως υπάρχει μια αυθαιρεσία. Και πρέπει να δούμε και το ρόλο, τι λέμε, τι είναι πραγματικά το ελληνικό δημόσιο. Στο ελληνικό δημόσιο, όταν λέμε ελληνικό δημόσιο, τι εννοούμε? Στο ελληνικό δημόσιο είναι το χρήμα το εθνικό, το οποίο υπάρχει, υπήρχε και θα υπάρχει, γιατί δεν μας έχουν πει όλη την αλήθεια. Η Ελλάδα ουδέποτε υπήρχε, ήταν πισωροκόστανα. Υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες που έχουμε ακουμπήσει το χρυσό μας, το πλούτο μας. Όταν μία ήταν το 44 την Bretton Woods, και για άλλο πράγμα φτιάχτηκαν αυτές οι συμφωνίες και άλλο πράγμα κάνουν. Είναι τράπεζες μετά τον πόλεμο, για τράπεζα ανασυγκρότησης, ανάπτυξης. Κύριε Μιλιώρη, μας είπατε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι εκείνος που μπορεί να ξεκινήσει ξανά το δρόμο για να ανθίσει αυτή τη διαδικασία. Αλλά πρέπει να κατανοήσει κάποια πράγματα, ότι όταν λέμε ελληνικό δημόσιο, έτσι όπως το μεταχειρίζονται οι κυβερνήσεις ανέκαθεν, τι γίνεται? Ο Έλληνας είναι μόνο για να φορολογείται και να βάζει λεφτά. Μας έχουν αναγνωρίσει τίποτα άλλο πέρα από το γεγονός να φορολογούμαστε. Τα κέρδη και τα υπόλοιπα τα μοιράζονται οι μέτεροι, κύριε. Πάντοτε ανέκαθεν οι μέτεροι, με σπατάλες, με κακοδιαχείριση, και ο λογαριασμός έρχεται χρεωστικός πάντα στον Έλληνα. Και αυτό δεν είναι εξυπνάδα της κυρίας Μιλιώρης. Υπάρχουν αποτυπωμένα σε εκατοντάδες ΦΕΚ που έχουν ψηφιστεί και που φαίνεται ότι ο Έλληνας, το κομμάτι του Έλληνα είναι η συμμετοχή, ότι ο Έλληνας βάζει τα λεφτά του, βάζει τον κόπο του, βάζει τον υδρότα του, φορολογείται άγρια. Και εκείνοι που τα καρπώνονται είναι το κράτος, είναι οι τράπεζες, είναι οι μέτεροι, είναι οι λιγοστοί. Είναι όλοι, πέστε το όλοι. Τελικά μας λέτε ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξαναπάρουμε τα πόδια μας σε αυτό το κομμάτι. Εάν δεν κατανοήσει τη δύναμή του και τη θέση του Έλληνας, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε τυπικά ως Έλληνες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, να κατανοήσει τη δύναμή του? Πώς γίνεται? Με ενημέρωση, να ανοίξουν τους ορίζοντες τους και να ακούσουν και την Ελλήνων Συνέλευση, τι λέει. Τι λέει και η Ελλήνων Συνέλευση? Η Ελλήνων Συνέλευση είναι απέναντι από τα χρέη, είναι απέναντι από τη φορολογία, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ένας εθνικός κληρονομικός πλούτος τεράστιος, ανεκτίμητος, αχαρτογράφητος, τον οποίο τον διαχειρίζονται αντί των Ελλήνων τρίτοι. Οι βουλευτές, οι τράπεζες, που είναι απέναντι, και οι τράπεζες κοιτάζουν μόνο το χρέος, γι' αυτό και τους αποκαλώ συχνά χρεοκεντρική τραπεζοκρατία. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει η ανάπτυξη, τους ενδιαφέρει μόνο να αυξήσουν το χρέος. Πώς θα το αυξήσουν το χρέος? Με περιορισμούς στο πλαφόν, στην παραγωγή, με ευρωπαϊκούς νόμους, το στριμώξαν σε ευρωπαϊκούς νόμους και σε διεθνούς. Κύριε Μιλιώρη, εκείνο που θέλω για να γίνει αποφώνηση αυτής της εκπομπής είναι το εξής. Θέλω μία φράση που να εμπεριέχει τη δυναμική του αύριο στην ταπεινουργία.
είναι ο παράγοντας Έλληνας και το ελληνικό, το να τιμηθεί το κάθε τι ελληνικό. Να δώσει ο Έλληνας αξία στην αξία του. Εμείς είμαστε οι μοναδικοί απέναντι στα κόμματα που απέναντι στην χρεοκεντρική τραπεζοκρατία λέμε ότι είμαστε ανθρωποκεντρικός και θα εστιάσουμε στον άνθρωπο και στις ανάγκες τους και στις ανάγκες του και στα ταλέντα του. Όταν λέμε ότι είμαστε ανθρωποκεντρικοί το εννοούμε, δεν είναι σχήμα λόγου. Δεν δίνουμε γιατί ξέρουμε τον πλούτο μας, ξέρουμε τι έχουμε, ξέρουμε τι έχει γίνει πίσω από τις πλάτες μας και πρέπει να μάθει την αλήθεια. Επομένως το θέμα είναι ενημέρωση, πραγματική ενημέρωση με αποδείξεις. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι για να καταλάβει ο Έλληνας πού τον έχουν φέρει και πόσο έχει πέσει θύμα όλων των καταστάσεων. Κύριε Μητρός, ευχαριστούμε πολύ. Πριν περίπου 110 χρόνια στην Σμύρνη υπήρχε η ταπειτουργία που ήταν σε υψηλά επίπεδα που άρχιζε και μετέπειτα ήρθε και στην Ελλάδα. Στα σημερινά μας χρόνια η ταπειτουργία πλήττει. Ο ανθρωποκεντρικός οργανισμός Ελλήνων Συνέλευσης, όπως μας είπε η κυρία Μιλιώρη, σας καλεί όλους εσάς για να βάλουμε ξανά την ταπειτουργία στη ζωή μας και να δημιουργήσουμε αυτά τα όμορφα πράγματα που κατά καιρούς έχουν δημιουργήσει οι προγόνοι μας. Χαίρετε.